Καλημέρα. Oh my god, πώς είμαι έτσι. Εντάξει, είμαι παιδιά περίεργη. Είμαι. Δεν μπορώ. Ακόμα να σας το πριν λίγο ξυπνήσα. Βασικά έχω ντυθεί. Εντάξει, οκ. Okay. Και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Θα πάμε, όπως στο προηγούμενο vlog που έχουμε δείξει, face painting μαζί με την ομάδα μου. Που θα κάνουμε και φιλανθρωπικό σκοπό, φυσικά εννοείται για. Θα κάνουμε για το φιλανθρωπικό σκοπό μεταμοσχεύσεων Κύπρου, σύνδεσμο μεταμοσχεύσεων Κύπρου, και θα είμαστε στο Μόλ, επίσης θα είμαστε για την άλλη εβδομάδα, οπότε θα δείξω κάποια μέρη από το vlog, πολύ μικρά, και θα μπουν και άλλα εννοείται αύριο. Θα ήθελα έτσι λίγο να απολογηθώ για τα vlog. Δυστυχώς κάποια δεν πήγαν χθες το vlog. Απολογούμε, είμαι λίγο κι εγώ κάπως. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Και τώρα θα μπαίνω φυσικά εννοείται κάθε μέρα. Σας υπασχόμαι. Τώρα πάω να ντυθώ γιατί είμαι λίγο κάπως. Να πιω και τα φάρμακά μου, γιατί δεν ακούγεται ούτε η φωνή μου. Και είναι ωραίο το δέντρο μου, ωραία. Και πάμε. Παιδιά, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτόν πίσω από το βουνό. Υπάρχει κάποιο σύννεφο. Εγώ αυτόν το σύννεφο πραγματικά το βλέπω λες και είναι ένας τεράστιος γίγαντας. Άνθρωπος, δεν ξέρω πώς να το πω. Και βγαίνει από το βουνό. Νομίζω είναι πάρα πολύ τρομακτικό πραγματικά. Δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε εσείς τι βλέπετε. Τώρα έχει χαλάσει λίγο. Στην αρχή όμως ήταν λες και είχε βγει από το βουνό. Δηλαδή έβγαινε πάνω από το βουνό, πραγματικά. Και λοιπόν, χθες πήγα στο ταχυδρομείο, όπως σας είπα, και μου ήρθαν κάποια πράγματα. Θα τα δούμε τώρα μαζί. Ήδη τα άνοιξα. Wow. Μου έχει έρθει αυτό που πλένει στα βινέλα. Είναι makeup brush cleaner. Θα το δω αν είναι καλό και θα σας πω εννοείται από πού το πήρα. Υπάρχει το βαζάκι. Που μπορείς εννοείται βάζεις νερό φυσικά εννοείται. Περιμένετε και θα το κάνουμε μαζί. Μέσα σε αυτόν έχω βάλει σκόνη. Sorry. Έχω βάλει σκόνη εννοείται και νερό. Μπορείτε να βάλετε είτε σαπούνι όπως σας βεθέ. Μπορείτε να βάλω μια σκόνη που με βοηθά πάρα πολύ να καθαρίζω τα πινέλα μου. Και επίσης υπάρχουν αυτά εδώ που μπορείτε να βάλετε, είναι ανάλογα με το σχήμα του πινέλου, είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό, ανάλογα εσάς πώς είναι το πινέλο σας εννοείται. Αυτή τη στιγμή επειδή θα χρησιμοποιήσω αυτόν το πινέλο, το Blendy, θα βάλω έναν από αυτό, θα το δοκιμάσω εννοείται αν μπαίνει μέσα. Και βλέπω ότι μπαίνει μέσα. Νομίζω το κατάφερα, δεν είμαι και σίγουρη. Θα δούμε. Βάζεις μπαταρίες εννοείται. Και τώρα να τσιλώ χαμηλά. Μπράβο εδώ. Και όπως είναι, κάνεις αυτό να καθαρίσει. Δείχνει ότι κάνεις αυτή την κίνηση. Και μετά το αφήνεις πάνω για να στεχνώσει. Καλά, έχω ξετρελαθεί. Είναι τέλειο, παιδιά. Δηλαδή το βάζεις μέσα. Σου καθαρίζει τα πινέλα σου. Και πάνω το στεχνώνει. Όχι τόσο πολύ, όμως εντάξει, δεν είναι... Wow, σοκ. Οκ, okay, τέλειο. Και έχει γίνει πάρα πολύ καθαρό το πινέλο. Stop! Λοιπόν, είδα ότι έχει στεγνώσει αυτό και ναι, όντως στεγνώσε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ούτε σου θρεύει τα πινέλα σου. Είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα θα δοκιμάσουμε εννοείται ένα λίγο πιο μεγάλο πινέλο που είναι για το make-up. Ένας εύκολος τρόπος για να βρίσκεται, μου θα κάνει αυτή την κίνηση. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά.
Οπότε σίγουρα το πιο πιθανό είναι αυτό που μπαίνει και ναι, μπαίνει αυτό. Και μπαίνει εδώ. Φαντάζομαι, ελπίζω να μην βάλουμε κανένα μάτι. Φοβάμαι λίγο με αυτό. Εντάξει, οκ. Το λοιπόν. Μπαίνει μέσα. Και ξεκινάω. Δεν χρειάζεται καν να βάλεις καθόλου πάρα πολύ ποσότητα. Εγώ ήδη έχω βάλει πάρα πολύ. Βάρτε λίγο πιο λίγο νερό. Και το κάνεις προς τα πάνω, ξανά κάτω, μέχρι να καθαρίσεις. Δηλαδή κάνεις αυτή την κίνηση. Παιδιά, είναι τέλειο. Και πάνω. Γίνεται αυτό. Προς τα κάτω. Παιδιά, εντάξει. Τα καθαρίζει πάρα πολύ. Δε ρε Μαρία. Τα αφήνεις λίγο κάτω για να στεφνώσει. Εντάξει, οι μπαταρίες είναι λίγο αδύνατες. Πρέπει να πάτε λίγο φυσικά λίγο πιο δυνατές μπαταρίες. Και τσακ. Ναι, το ότι θα το κάνεις λίγο έτσι για να στεφνώσει. Και κοίταξε πόσο στέφνωσε ρε Μαρία. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω πάρει. Δεν είναι καθόλου ακριβώς. Θα σας πω εννοείται. Θα σας στείλω τις πληροφορίες κάτω από πού το πήρα. Το πήρα φυσικά από AliExpress. Υπάρχουν και τα professional. Όμως μου έχουν στείλει σε email ότι το παίρνουν πάρα πολλοί επαγγελματίες make-up artists και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οπότε γι' αυτό σε εσάς κοπέλες, γιατί το ξέρω ότι είναι κάπου στο original, είναι κάπου εκεί στα 80 με 90 ευρώ. Αυτό νομίζω το πήρα κάπου στα 30 ευρώ, δεν θυμάμαι καλά. Θα σας πω, μπορείτε και πιο φτηνό ακόμα. Και υπάρχουν και σε τρεις χρωματισμούς. Επίσης, έχουν στείλει αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχουν στείλει δώρο αυτά. Είναι κάποια πινέλα που ονομάζονται από την εταιρεία Mange, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν έκανα λάθος, θα το λόγουμε. Και είναι αυτά τα πινέλα. Αυτά εδώ. Και εννοείται ότι αυτά θα πάνε giveaway. Θα δώσω δώρο. Οπότε θα μπείτε εκεί στο Instagram που θα δώσω παραπάνω πληροφορίες για να μπείτε στο διαγωνισμό να πάρετε αυτά τα υπέροχα πινέλα. Αυτά μέρη. Τέλος. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρω ότι φαίνομαι λίγο θολά. Είναι λόγω της κάμερας μπροστά. Και φεύγουμε τώρα. Είμαι στο αυτοκίνητο βασικά. Και πηγαίνουμε προς Λευκοσία. Εντάξει, ο καιρός δεν είναι και τόσο πολύ καλός, η αλήθεια. Και έτσι λίγο ανησύχησα λίγο, να χώνομαι λίγο. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Θα πάμε προσεκτικά, φυσικά εννοείται. Γι' αυτό δεν θα σας πάρω και τόσο πολύ μαζί μου. Τώρα έχω σταματήσει, εννοείται, να πάρουμε ένα καφεδάκι μαζί με την συναδελφή μου, τη Μαρία, που θα πάμε να βρούμε και του άλλου στη Λευκοσία. Και θα σα δείξω και εκεί λίγα σημειωτικά. Πάτε, μείνετε εκεί, α, μείνετε, μείνετε. Όχι να φύγετε. Όχι, όχι, όχι. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαι ακόμη εδώ στο σπίτι μου και πριν ήμουν στο αυτοκίνητό μου. Τι έχει γίνει? Δυστυχώς δεν μας άφησε καθόλου ο καιρός, ο δρόμος ήταν κλειστός, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι επικράτησε. Και εντάξει, εννοείται ότι σίγουρα θα δούμε την ασφάλεια μας, εννοείται. Και έχω στραφεί πίσω ξανά στο σπίτι μου. Ευτυχώς υπήρχε μια έξοδος, οπότε εκεί με βοήθησε. Δεν μπορούσα να μπω για τα καλά στη Λευκοσία, οπότε δεν θα μπορούσα να φύγω. Εντάξει. Και δεν θα σας έχω δυστυχώς να δείτε τα face painting. Θα έχουμε εννοείται από εβδομάδας. Ελπίζω να είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Ακούετε ήδη αστραπές βροντές, καταιγίδες. Εντάξει, είναι χειμώνας, παιδιά, έχει μπει για τα καλά, επιτέλους η αλήθεια, είναι ωραίο. Φτάνει όμως, εντάξει, όταν οδηγάς είναι λίγο κάπως δύσκολο, η αλήθεια, όταν έχεις και έξω δουλειά. Ευτυχώς είναι όλα ok, έχω μιλήσει, εννοείται, τους έχω ενημερώσει, όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία στη Λευκοσία και δεν μπορούσα γενικά να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Μιλάμε, παιδιά, ήταν ο δρόμος κλειστός.
Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι επικράτησε εκεί. Τα αυτοκίνητα ήταν όλα σταματημένα, δεν μπορούσε να δει καθόλου. Εντάξει, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω καθόλου τι θα κάνω. Δεν έχω κάτι να κάνω. Γι' αυτό θα σας αφήσω, όμως θα ανεβάσω εννοείται το βίντεο γιατί δεν θέλω να σταματήσει, δηλαδή να μην ανεβάσω και σήμερα βίντεο, θα το ανεβάσω έστω και αν δεν χρειαστεί να κάνω κάτι. Και εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο, που εννοείται ότι αύριο θα υπάρχει δουλειά. Άρα θα είστε μαζί μου και στη δουλειά μου. Φιλάκια πολύ και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας!